ακούσει από κάτι να βλέπει το τι έγινε και μετά το θάνατό του, πιστεύω ότι θα ήταν πολύ λίγο. Θα συγκινιόταν πολύ. Συγκινιόταν για κάθε εκδήλωση, όπως και εγώ, που γινόταν και γίνεται και τώρα, και στο πιο μικρό χωριό. Ένιωσε και ένιωσε και εγώ ότι είναι πολύ συγκινητικό άνθρωποι να πάνε τη μουσική του. Και πολλές φορές δεν μας ενδιέφερα και τα λάθη που μπορεί να γίνονταν, γιατί μετρούσε η αγάπη που είχαν οι άνθρωποι αυτοί για τα τραγούδια. Αυτό τώρα που γίνεται εδώ είναι μια ύψιστη τιμή για τον Σταύρο, γιατί ο Σταύρος δεν ήταν απλός Θεσσαλονικιός. Ήταν ερωτευμένος μπορεί στη Θεσσαλονίκη. Υπερπάτησε όλη την Θεσσαλονίκη. Και θυμάμαι το οποίο, το πρώτο, ένα αρχαίο, ένα χρονάνε διατηρηθέο κτίριο, το πηγαινευόταν με τα πόδια από τα μία από τις Αγίες Παρασκευής που έμενε και περπατούσε όλη τη Θεσσαλονίκη πρώτη παραλία για να πάρει στο οδείο. Από την πρώτη στιγμή που πήραμε στην Αθήνα, ήθελε μια ευκαιρία για να γυρίσουμε πίσω. Είχε γίνει ο σεισμός τότε το 2003, αναγκαστήκε. Όχι, στις Αθήνες. Στις Αθήνες, ναι. Όχι, και του λέγανε, γιατί θέλουμε να επιστρέψουμε, γιατί είναι Σταύρο, δεν είναι σημαντικός. Κάθισε λίγο ακόμα. Μείναμε άλλα 10 χρόνια, τα οποία δεν ήταν καλά ψυχολογικά. Δηλαδή, παρόλο που η αναγνώρισή του έγινε στην Αθήνα, ο νους του ήταν ο γυρισμός στη Θεσσαλονίκη. Και γι' αυτό χαίρομαι πάρα πολύ και συγκινούμε αυτό που γίνεται από την περιφέρεια για έναν άνθρωπο, όχι μόνο συνθέτη που έγραψε κάποια τραγούδια, αλλά για τον άνθρωπο, Σταύρο Μπουγιονζή, που αγάπησε πολύ Θεσσαλονίκη, οι φίλοι του Ισπάνου στον Ζητό, οι μόνοι και χαίρομαι πολύ που κάποιοι άνθρωποι που ήταν φίλοι του Σταύρου, διατηρήσανε τη φιλία τους και με μένα. Όπως είναι ο Φίλιππος ο Γράσας, που στάθηκε και μετά το θάνατο του Σταύρου στην οικογένεια, όπως είναι ο Κώστας, ο αρχήγος του Κουστιωρό, όλους τους συμφέρονται και τον άνθρωπο Σταύρου. Ευχαριστώ πολύ.